Υπήρξε χθες το απόγευμα ένα κοινό ψήφισμα που πέρασε μεγάλη πλειοψηφία της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ, που ουσιαστικά βάζει τα πράγματα, πρέπει να ξεκινήσει ένας γενικότερος διάλογος, γιατί από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση το μόνο που επιδιώκει αυτή τη στιγμή είναι η αλλαγή του εκλογικού νόμου. Και ουσιαστικά συζητάμε για ένα νομοσχέδιο το οποίο το γνωρίζουμε. Μάλιστα. Και τα πάντα κατά την κυβέρνηση περιστρέφονται γύρω από την απλή αναλογική. Νομίζω ότι πρέπει τουλάχιστον ο καιρός περνάει. Είμαστε τυπικά ένα χρόνο πριν τις επόμενες εκλογές και πρέπει να δούμε τελικά τι θέλει να κάνει. Είστε υπέρ αυτού του συστήματος της απλής αναλογικής? Κοιτάξτε, νομίζω το τελευταίο που πρέπει να μας απασχολεί είναι ο εκλογικός νόμος. Έχουμε ένα νόμο τον Γκαλλικράτη, αυτό το σχέδιο που δούλεψε για δύο θητείες, και νομίζω ότι που έπρεπε να γίνει σε απολογισμό, να γίνουν οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν, και μέσα σε αυτό θα μπορούσε να συζητηθεί και μια πιθανή αλλαγή του εκλογικού νόμου. Τώρα πότε βλέπετε να οριστικοποιείτε το σχέδιο νόμου και να σας παραδείγετε? Πείτε μου και εσείς το. Δεν το ακούμε και δεν το βλέπουμε. Μάλιστα. Τόσο καιρό. Κατάλαβα. Και πλησιάζουμε και καλό είναι να μην επαναληφθούν φαινόμενα που ευνηδιάζονται οι πάντες. Μάλιστα. Γιατί ξέρετε, αυτοί οι τακτικισμοί καμιά φορά βγαίνουν και ανάποδα σε αυτούς που τους επιχειρούν. Να έρθουμε λίγο στα... τουλάχιστον να δούμε το νομοσχέδιο. Σας είπα ότι πιθανόν να χρειάζονται παρεμβάσεις και χρειάζονται παρεμβάσεις, αλλά δεν μπορούν τα πάντα να περιστρέφονται γύρω από τον εκλογικό νόμο. Ναι, σωστό. Να έρθουμε λίγο στα του Δήμου Τρίπολης. Πρόσφατα θέσατε το ζήτημα των αδέσποτων. Και εμείς εδώ στη Σπάρτη πριν από αρκετό διάστημα αντιμετωπίσαμε ένα αντίστοιχο ζήτημα. Θέλω να μου πείτε τι ακριβώς ισχύει τώρα στην Τρίπολη. Κοιτάξτε, εγώ το έβαλα το θέμα στη λογική ότι εδώ και 16, κοντά 1,5 χρόνο, μπορεί να ήταν και τέλη του 16, η Δημοτική Αρχή προχώρησε στη μίσθωση ενός χώρου για να δημιουργήσει ένα ενδιέτημα για την φιλοξενία των αδέσποτων. Δυστυχώς αυτός ο χώρος, παρόλο που έχει μισθωθεί και πληρώνεται για αυτόν τον 1,5 περίπου χρόνο, δεν χρησιμοποιείται. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα να υπάρχει μια μεγάλη, ένα μεγάλο πρόβλημα, πολλά αδέσποτα. Βέβαια δεν είναι μόνο το θέμα του χώρου, γιατί έχω πολλές φορές πει ότι με τον νόμο που πέρασε το 2012 δεν μπορείς να κρατάς τα αδέσποτα επαόριστο στο όποιο ενδιέτημα. Και δυστυχώς η Δημοτική Αρχή, αυτή η διαδικασία που είχαμε ξεκινήσει εμείς, δηλαδή τη σύλληψη ιατρικής εξέτασης εμβολιασμού, στήρωσης και σήμανσης των αδέσποτων, την σταμάτησε και με τώρα την πάει με πολύ αργούς δεξιών. Είναι αποτέλεσμα αυτά να πολλαπλασιάζονται. Έτσι, όσον αφορά το ενδιέτημα, ακούγαμε τον κύριο Παυλή εδώ και 1,5 χρόνο να μας λέει ότι το πρόβλημα είναι ότι θέλει να αλλάξει τη στέγη του κλειστού γυμναστηρίου και με τα παλιά υλικά να κάνει κάποιες παρεμβάσεις εκεί, να δημιουργήσει κάποιους χώρους στο μισθωμένο οικόπεδο. Και χθες έβγαλε άλλα, ότι καθυστερεί η κτηνιατρική υπηρεσία να του δώσει κάποιες εγκρίσεις. Που όταν μίσθωσε το χώρο έλεγε ότι όλα είναι εντάξει και εγκεκριμένα. Αυτά είναι αντιφάσεις και δημιουργούνται και το πρόβλημα και επιτείνουν, θα έλεγα, το πρόβλημα. Υπάρχει κάποιος φιλοσοφικός σύλλογος εκεί ενεργός, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει? Υπάρχει, αλλά από ό,τι βλέπω είναι σε μια αντιδικία μόνιμη με τη Δημοτική Αρχή. Μάλιστα, κατάλαβα. Το θέμα είναι ότι πολλαπλασιάζεται, δηλαδή αν δεν ελεγχθεί ο πληθυσμός, δεν κάνεις τίποτα. Το καλύτερο ενδιέτημα να φτιάξεις, που και σας λέω και σε αυτό, έχει δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα. Με αποτέλεσμα ο Δήμος να δίνει χρήματα για ένα χώρο που δεν το χρησιμοποιεί. Είδαμε και σχετικό φωτογραφικό υλικό από την πλατεία, νομίζω Πετρινό, που τα αδέσποτα ήταν περισσότερα από τους ανθρώπους. Αυτό ήταν και ο τίτλος, μάλιστα, και ήταν πολύ εύστοχος στον αρκαδικό τύπο. Σας λέω ότι εμείς για 2 χρόνια περίπου που είχαμε την ευθύνη με τον καινούριο νόμο, είχαμε περίπου κάνει τη διαδικασία για 280 ζώα. Τώρα, για το αντίστοιχο χρόνο, για 3 χρόνια περίπου, κάποια στιγμή που μίλησε ο Δημήτρης, είχα κάνει διαδικασία για 72, αν δεν κάνω λάθος. Καταλαβαίνετε ότι αν δεν προχωράς στη διαδικασία αυτή, δεν ελέγχεται ο πληθυσμός. Πάμε λίγο στα των απορριμμάτων και την περιβόητη διαχείριση. Τι γίνεται με αυτό, προχωράει? Ποια λέτε, αυτή? Και την ολοκληρωμένη, αλλά και αυτή που τρέχει ο Δήμος. Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι ο Δήμος δεν τρέχει τίποτα. Ναι, εντάξει. Ο Δήμος απλώς
πήρε μια πράξη χαρακτηρισμού από το δασαρχείο, ζήτησε κάποιο χώρο στα 1200 υψόμετρο και εκεί λέει θα κάνει προσωρινή διαχείριση. Mm. Προσωρινή διαχείριση σε αυτή τη φάση είναι μια εργολαβία, μια δημοπρασία που περιλαμβάνει μια ισοπαίδωση του χώρου και μια περίφραση σε κάποιες υποδομές ίδρευσης και άρδευσης. Mm-hmm. Αν δείτε την ΑΕΠΟ σε τι αναφέρεται, αναφέρεται σε κάποιες εγκαταστάσεις οι οποίες νομίζω δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνουν παρακάτω το νομικό θέμα, δηλαδή αν και κατά πόσο ο Δήμος αυτοτελώς είναι αρμόδιος να κάνει υποδομές, γιατί κατ' εμέ το θέμα αυτό έχει λυθεί και στα πολιτικά δικαστήρια και στο ελεκτικό συνέδριο, δεν έχει καμία αρμοδιότητα ο Δήμος αυτοτελώς να κάνει υποδομές διαχείρισης, η αρμοδιότητά του σταματάει στην αποκομιδή. Mm-hmm. Αλλά πέρα από αυτό, με μια εργολαβία να κάνει τι, δηλαδή 4 χρόνια παλεύουν, πήραν μια έγκριση περιβαλλοντικών όρων σε ένα χώρο και τώρα θέλουν να φτιάξουν μια περίφραξη. Πότε θα γίνει αυτό? Mm-hmm. Δηλαδή, ούτε χρήματα υπάρχουν, ούτε χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένο υπάρχει και απλώς λέμε αερολογίες και θα πετάξουμε κάποια λεφτά σε ένα βουνό. Στην ολοκληρωμένη διαχείριση. Το μόνο θετικό mm-hmm. είναι ότι φαίνεται ότι προχωράει η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Γιατί αν είδατε, ήδη πέρασε και μια τροπολογία τέλος Μαρτίου που και στις περιπτώσεις που δεν είναι συμβαλόμενος στο ΣΔΙΤ αυτοτελώς ο ΦΟΔΣΑ, ο φορέας διαχείρισης, mm-hmm. μπορεί με προγραμματική σύμβαση μέσω του, με τον δημόσιο φορέα, δηλαδή στην περιφέρεια συγκεκριμένη περίπτωση, να μπορεί να δίνει τα τέλη, να εκχωρεί τα τέλη στην εταιρεία που κάνει το ΣΔΙΤ, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία. Αυτό mm-hmm. που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ της 38. Το ακούσαμε και από πρωθυπουργικά χείλη. Το 35-30, ναι, ναι. Mm-hmm. Το επιβεβαίωσε και ο πρωθυπουργός ότι αυτό το πράγμα θα προχωρήσει. Εντάξει, αλλά και εδώ αυτό που θεωρώ είναι ότι δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Δηλαδή, ασυνάρτητα. Γιατί τελικά και αποτέλεσμα δεν επιτυγχάνεται και σε μια πολύ δύσκολη περίοδο οικονομικά δαπανώνται χρήματα χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Mm-hmm. Κλείνοντας, θέλω και την άποψή σας για τις λιγνητικές μονάδες στη Μεγαλόπολη. Κατατέθηκε το περιβόητο νομοσχέδιο για την πώλησή τους. Είστε υπέρ, είστε κατά, είστε υπέρ υπό προϋποθέσεις? Τι ακριβώς σκέφτεστε? Κοιτάξτε, θα το δούμε και το νομοσχέδιο, αλλά νομίζω ότι είναι το τελειωτικό κτύπημα σε μια περιοχή η οποία προϊόντος του χρόνου, δηλαδή είχαν προβλήματα κτλ. Και τα ορυχεία, έγινε μια μονάδα με φυσικό αέριο. Αλλά νομίζω ότι η περιοχή της Μεγαλόπολης που τόσο έχει προσφέρει στην εθνική οικονομία έπρεπε να αντιμετωπιστεί ακόμα και στα πλαίσια αυτών των μνημονιακών υποχρεώσεων κάπως διαφορετικά. Δεν μπορεί η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα το λιγνητικό πεδίο που το λέμε Αίδας Κουρδάνης να μην φύγεται τίποτα, να παραμένει στο δημόσιο, ως δημόσιος φορέας και εδώ να εκχωρούνται τα πάντα. Mm-hmm. Μάλιστα. Να φανταστώ ότι θα σας δούμε υποψηφίως στις επόμενες εκλογές. Αυτό είναι δεδομένο. Ναι. Mm-hmm.